Απανοτά ραντεβού με την εφορία για την πληρωμή 17 δισεκατομμυρίων ευρώ δίνουν οι φορολογούμενοι. Έως το τέλος του Μαΐου πρέπει να εξοφληθεί η πρώτη δόση του ένφια, έως τα τέλη Ιουλίου η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος, ενώ από τα τέλη Ιουνίου ξεκινούν οι πληρωμές των ποσών που εισέπραξαν οι επιχειρήσεις ως επιστρεπτές προκαταβολές. Καλό θα είναι να ελέγξει και το καθαριστικό του ένφια, ούτως ώστε να προσέξει αν υπάρχουν κάποιες παραλήψεις ή κάποια λάθη στην απεικόνηση των ακινήτων. Εάν υπάρχει κάτι τέτοιο, μπορεί να κάνει τροποποιητική μέχρι τις 29 Ιουλίου, χωρίς να επιβάλλεται πρόστιμο. Στα Ραβασάκια, οι φορολογούμενοι μπορούν να δουν τη νέα αντικειμενική αξία του ακινήτου, τη νέα έκπτωση ή τις προσαυξήσεις και τη διαφορά με το προηγούμενο εκαθαριστικό. Δηλαδή, πόσα πλήρωναν πέρσι και πόσα θα πληρώσουν φέτος. Τα νέα εκαθαριστικά φτάνουν έως την Τρίτη σε πάνω από 6,2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Ο ένφια θα εξοφληθεί σε 10 δόσεις και με τα μέχρι στιγμής δεδομένα η πρώτη δόση θα πρέπει να πληρωθεί έως τα τέλη Μαΐου, ενώ η τελευταία έως τα τέλη Φεβρουαρίου του 2023. Στο μεταξύ συνεχίζεται η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και έχει ήδη ξεκινήσει η αποστολή των πρώτων εκαθαριστικών φόρου εισοδήματος που μπορεί να πληρωθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται έως το τέλος Ιουλίου και την τελευταία έως τον Φεβρουάριο του 2023. Όσοι εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος έως τις 29 Ιουλίου θα έχουν έκπτωση 3%, ενώ υπάρχει και η λύση της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων, αλλά με αλμυρό επιτόκιο 5%. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι είναι ότι όταν χαθεί μια οποιαδήποτε δόση θα υπάρχει προσάυξηση που επιβάλλεται στο ποσό αυτό. Από τα τέλη Ιουνίου θα ξεκινήσουν και οι πληρωμές των ποσών που εισέπραξαν οι επιχειρήσεις από τους 7 γύρους των επιστρεπτέων προκαταβολών.